Τελειώσαμε λοιπόν με τα ποδόσφαιρα, τελειώσαμε με τους χορηγούς. Πάμε τώρα να αλλάξουμε άθλημα και να πάμε στο μπάσκετ. Πάμε. Να ξεκινήσουμε με την γάμα κατηγορία της SKI. Πάμε σας παρακαλώ. Γυναικείο, δεν πειράζει. Γυναικείο. Δεν έχει αγωνιστική δραστηριότητα αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω του ότι υπήρχε, ότι υπάρχει καρναβάλι. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα μας. Στη γάμα κατηγορία τώρα. Να το δούμε. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι στη γάμα κατηγορία και στον όμιλο της Ηλίας εκεί έχουμε τέσσερις ομάδες, Βαρθολομιό, Πανολλαινιακός, Μυρσιναϊκός, Αλφιονίδα και ακολουθεί ο Φιλαθλητικός, που γίνεται μία μεγάλη μάχη στην γάμα κατηγορία. Για να πάμε και στη β' κατηγορία, να δούμε την επόμενη κάρτα μας. Εδώ λοιπόν και εδώ γίνεται μάχη. Έχουμε αποτελέσματα όπου Αιγαίας, Κεφαλονιά, Έφα, Ήφιτος Πύργου δίνουν τη μάχη μαζί με άλλες ομάδες της Αχαΐας όπως ο Κρόνος, ο Παναχαϊκός, που γίνεται το έλα να δεις, έτσι ώστε ποια ομάδα θα ανέβει στην Α2 κατηγορία. Πάμε στην Α2 κατηγορία να δούμε μερικές εικόνες από 2-3 παιχνιδάκια. Πάμε λοιπόν να δούμε. Σφίκα Πύργος 99-52-38. Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν βρεθήκαμε εκεί και είδαμε ότι οι Πυριώτες δεν τα κατάφεραν και μάλιστα χαμηλό το σκορ. Και μάλιστα είδαμε τον Βασίλη τον Παπαδόπλο, νάτος, τον βλέπουμε και όλα στις εικόνες μας, να λείπει από τον Πύργο 3-4 μέρες. Ήταν στο All-Star Game που έγινε στην Πάτρα, με αποτέλεσμα η ομάδα κύριε Βασίλη να μην πάει καλά. Είχε σαν αποτέλεσμα λοιπόν η ομάδα να χάσει και με μικρό σκορ κιόλας. Αχαιός 47 Πυρσός 71-56. Σε ένα άλλο παιχνιδάκι εδώ βλέπουμε εικόνες από αυτό το παιχνίδι. Η ομάδα του Πυρσού προσπάθησε, αλλά ο Αχαιός 47 βρίσκεται ψηλά και έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Αχαιό του χρόνου. Καλώς ερχόνται των πραγμάτων με την πείρα που έχει και εδώ είδαμε και την προεδρίνα μας εκεί και με την ομάδα να ανεβαίνει. Εσείς βλέπετε εικόνες από αυτό το παιχνιδάκι, όπως άλλο ένα παιχνιδάκι ΕΑΠ Αραχοβίτικα που ήταν τέρμπι. Εκεί λοιπόν η ΕΑΠ γύρισε το παιχνίδι και κέρδισε 62-57 τα Αραχοβίτικα. Και τα Αραχοβίτικα με τις εμφανίσεις που κάνουν θεωρούμε ότι θα είναι μέσα στην διαδικασία των μπαράζ, ας το πούμε. Όμως στο κλειστό της ΕΑΠ υπήρχε αρκετός κόσμος που πήγε να δει αυτό το παιχνιδάκι. Ήταν το τέρμπι, ας το πούμε, μια και η ομάδα της ΕΑΠ από χαμηλά που βρισκόταν στο βαθμολογικό πίνακα βρέθηκε ψηλά να διεκδικεί και αυτή να είναι μέσα στους αγώνες για τους αγώνες μπαράζ. Να φύγουμε και να πάμε στην Α2 κατηγορία, στην Α1, να δούμε ένα παιχνιδάκι. Εκεί λοιπόν πάμε και θα δούμε το παιχνίδι Πανηλιακός Γλάφκος, όπου ο Γλάφκος πέρασε που λέμε τρένο μέσα στον πύργο και τον κέρδισε όπως βλέπετε 74-58, όμως μια μεγάλη νίκη έκανε και η νίκη Προαστίου, νίκη με τον Υπερίωνα, έτσι ο Υπερίωνας μαζί με τον Πανηλιακό βρίσκονται χαμηλά
στον βαθμολογικό πίνακα, όμως η Απολωνιάδα προσπαθεί να κάνει την υπέρβαση, δεν μπορεί, έχασε στην Αγιά 75-65, η Παναχαϊκή βρίσκεται και αυτή μαζί με τον Γλάφκο στην τρίτη θέση με 38 βαθμούς και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για τις δύο ομάδες της Ηλίας και μιλάμε για τον Υπερίωνα που είναι στη διαχωριστική γραμμή αλλά και για τον Πανηλιακό που είναι πάνω από τη διαχωριστική γραμμή με τους ίδιους βαθμούς, δηλαδή 27. Η Αχαγιά προβληματίζει και από εκεί και πέρα είναι δύσκολο να πει κανένας ποιος θα πέσει. Αλλά δεν πάβει όμως οι ομάδες της Ηλίας να έχουν ένα πρώτο λόγο μαζί με την Αχαγιά και, την Απολωνιάδα. Εσείς είδατε εικόνες από την Α1 κατηγορία. Πάμε σας παρακαλώ να δούμε την επόμενη κάρτα όπου την Κυριακή το πρωί η Παναχαϊκή πήγε έκανα τις εκλογές. Εκεί λοιπόν στις εκλογές αυτές είχαμε ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Εδώ βλέπετε τον κύριο Ράπτη, χαρούμενος ήταν, επόμενο ήταν, θα ήταν ο καινούργιος πρόεδρος. Εδώ βλέπουμε την κοπελιά να μας γυρίζει το πρόσωπο, μια πανέμορφη δεσποινίδα. Και εδώ πάλι μας είδε μπροστά και... Αλλά την τρίτη φορά όμως, σου λέει κύριε δικαστά μου, εγώ είμαι εδώ κουκλάρα. Γιατί τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα? Διότι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό, είτε οι κοπέλες είτε οτιδήποτε, δεν είναι κακό να μας γυρίζουν την πλάτη όπως μας την γύρισε και αυτός ο κύριος. Τα καταγράφουμε όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και έτσι λοιπόν στις εκλογές της Εραστεχνικής Παναχαϊκής, Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση, ο κύριος Μεσίνης στη στιγμή που ψηφίζει, σίγουρα ο κύριος Βασίλης, παλιός φίλαθρος οπαδός της Παναχαϊκής, πήγε να ψηφίσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε σώμα, πρόεδρος ο κύριος Ράπτης, τον βλέπετε εδώ, τα συγχαρήκια μας κύριε Ράπτη, και ανανεώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο με κάποια άλλα δύο πρόσωπα. Έχουμε και τέτοια. Παρότι είμαστε μεγάλη ηλικία, έχουμε αγκαλίτσες και φυλάκια. Κύριε Ράπτη, όχι, παίζουμε. Όλα αυτά λοιπόν από την Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση. Και πού θα πάμε, να ανέβουμε λίγο ψηλά και να πάμε στην Γάμα Εθνική. Πάμε στην πρώτη κάρτα λοιπόν, να δούμε μερικές εικόνες από το πρώτο παιχνίδι. Κεραυνός Αιγείου Αγρίνιο. Δυστυχώς, όχι δυστυχώς, κουκλάρες και ο πρόεδρος εκεί, ο κύριος Χάρης Μπόγδανος, έκανε την προσπάθειά του, δεν μπόρεσε να κερδίσει το Αγρίνιο και έτσι έχουμε 10 λεπτά, 18-22, 26-39, 40-50 και 56-60. Διαιτητές Παπαγιανόπουλος και Χριστίδης. Φίλοι μου εκεί στο Αίγιο, με τέτοιες εμφανίσεις, αντιλαμβάνεστε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εδώ όμως, με την όμορφη κοπελιά που είναι και στη γραμματεία, και με τον κύριο Παντελή που μας δίνει την πανέμορφη γραβάτα του, όχι, παίζουμε. Ο φίλαθρος εδώ με την τρομπέτα του από τον Πανεγιάλιο. Φίλαθρος, οπαδός, τα έχει όλα. Και εδώ βλέπουμε τους δύο φίλους μας τη στιγμή του ημιχρόνου. Και η όμορφη, το μανεκέν με το τσιγαράκι της. Έρωτες είναι αυτοί, καπνίζουμε και όλα αυτά. Και διάφοροι φίλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο το κλειστό του Αιγείου. Πάμε και στην επόμενη κάρτα μας. Να δούμε τι έκανε ο Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας έχασε μέσα στο γήπεδό του από τη Ζάκυνθο 68-57. Διαιτητές Τσαρούχας και Ραχιώτης. Με τέτοιες εμφανίσεις η ομάδα της Ζακύνθου δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. 10 λεπτά 16-23, 36-35, 43-59 και 57-68. Για να πάμε και στην επόμενη κάρτα μας. Στην επόμενη να δούμε τι έκανε. Να τη δούμε. Το Κρανίδι. Το Κρανίδι λοιπόν έπαιζε εκτός έδρας με τη νίκη Αμαρουσίου. Έχασε και έτσι λοιπόν εκεί η Αργολίδα Αργολίδο Κορινθία
Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα και έτσι λοιπόν το Κρανίδι έχασε 89-71. Πάμε και στην επόμενη κάρτα μας, να δούμε ποια είναι η επόμενη. Καλαμάτα. Καλαμάτα έπαιζε με τον Ολυμπιονίκη. Καλαμάτα αυτή. Καλαμάτα λοιπόν κέρδισε 58-40 τον Ολυμπιονίκη, διαιτές Τσάσης Μελής, 10 λεπτά, 18-7, 33-19, 45-30, 58-40. Και να πάμε λοιπόν και στην επόμενη κάρτα, να ανέβουμε λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο ψηλά, εννοούμε όχι στη Γάμα Εθνική, σε άλλον όμιλο. Να τη δούμε την κάρτα μας, να δούμε τι έκαναν τα Γιάννενα, έπαιζαν με τον Αστέρα Λάρισας, οι Γιαννιώτες λοιπόν και έχασαν 94-79. Για να πάμε και στην επόμενη κάρτα μας, να ανέβουμε Β' Εθνική, να δούμε τη Β' Εθνική, να δούμε τι έκανε ο Έσπερος σε ένα καθοριστικό παιχνίδι που έκανε με τον Αετό. Έχασε λοιπόν 60-58, τα δεκάλεπτα 22-20, 31-36, 43-47 και 60-58. Όμως αυτή η εμφάνιση ήταν καλή, αλλά τα παιδιά του Νίκου του Βουρνά δεν μπόρεσαν να κάνουν την υπέρβαση, αλλά ευελπιστούν αύριο Σάββατο, σήμερα δηλαδή, Σάββατο, να κάνουν την υπέρβαση, μια και παίζουν στην Πάτρα. Οι φίλαθλοι της Πάτρας, ναι μεν καρναβαλίζονται, αλλά και κάποιοι που αγαπάνε τον μπάσκετ, τον Έσπερο, καλό είναι να πάνε αύριο στις 5 η ώρα. Να πάμε τώρα να δούμε γυναικείο μπάσκετ, για να δούμε γυναίκες. Η Παραλία έπαιζε με τον Πρωτέα, με την πρωτοπόρο ομάδα Πρωτέας Βούλας και έχασαν πανηγυρικά 80-36, 10 λεπτά 16-9, 38-20, 64-26, μεγάλη διαφορά έτσι, και 80-36. Σίγουρα η Παραλία, μην παρεξηγηθώ, έχει αποχαιρετήσει την Α2 κατηγορία, όπως και ο Πρωτέας Βούλας, μια ομάδα από την Αθήνα, η οποία ανεβαίνει τρένο για την Α1 μπάσκετ γυναικών. Και εδώ βλέπουμε τον coach με μια αθλήτρια του Πάγκου και το καπετάνιο, τέλος πάντων, τον πρόεδρο εκεί της ομάδας του Πρωτέα Βούλας. Πάμε και στην επόμενη κάρτα μας να δούμε τι έκανε η Άμυλα της Τρίπολης, όπου έχασε από τη Θέα 54-46. Πάμε και στην επόμενη κάρτα μας να δούμε τι έκανε ο Πας Γιάννενα, ο οποίος Πας Γιάννενα, ομάδα μπάσκετ δηλαδή, έπαιζαν, να τη δούμε, με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, όπου έχασαν 68-57, τα δεκάλεπτα 15-12, 31-24, 47-37 και 68-57. Διαιτές Κοντογιάννης και Κυριακάκης. Να φύγουμε από αυτή την κάρτα και να πάμε να δούμε τι έκανε η Νίκη Λευκάδας που έπαιζε εκτός έδρας. Να τη δούμε την κάρτα μας. Έχασε λοιπόν η ομάδα της Λευκάδας από τον Παναθλητικό 58-41. Να πούμε τα δεκάλεπτα. 15-4, 20-20, 39-30, 58-41. Να φύγουμε και να πάμε πού? Να πάμε πιο ψηλά. Κατηγορία. Και να δούμε λοιπόν Α2, να δούμε τι έκανε ο Κόρυβος Αμαλιάδας που έπαιζε στην Κρήτη. Έχασε 61-56 και προς τιμή τους οι άνθρωποι του Κορύβου είπαν ότι χάσαμε δίκαια. 20-15, 39-27, 49-38 και 61-56. Και μάλιστα σήμερα δηλαδή Σάββατο παίζουν με τη Νέα Κηφισιά στην Αμαλιάδα σε ένα καθοριστικό παιχνίδι για την, αν θέλετε, άνοδο για την Α1 κατηγορία. Πάμε και στην επόμενη κάρτα μας να δούμε τι έκανε η Δόξα Λευκάδας. Η Δόξα Λευκάδας έπαιζε στον Ίκαρο Σερών, έχασε 76-69, 10 λεπτά 16-13, 38-30, 57-47, 76-69. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι, μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ο coach της Δόξας Λευκάδας, παραιτήθηκε διότι είπε ότι υπήρξε καλή συνεργασία. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικά. Σίγουρα μία ήττα που ήταν καταδικαστική για την ομάδα της Δόξας Λευκάδας. Και πάμε και στην επόμενη κάρτα μας. Να δούμε λοιπόν ο Αρκαδικός
έκανε μια μεγάλη νίκη εκτός έδρας, κέρδισε το Παγκράτη 73-58. Μια νίκη δεν αμφισβητείται. Τα δεκάλεπτα 10-23, 31-40, 50-63, 58-73, διαιτές Παφίλης, Κοτσιμπός και Επιτροπάκης. Σίγουρα η ομάδα του Παγκρατίου δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, αλλά μία νίκη για την ομάδα του Αρκαδικού, που να μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι νίκη, πώς να το πούμε, μία νίκη πονηρή, με την καλή έννοια. Πάμε να δούμε τι έγινε στο All-Star Game το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Να δούμε εικόνες. Στην Πάτρα, όπου την Παρασκευή το μεσημέρι, εδώ όπως βλέπετε δόθηκε μια συνέντευξη τύπου στην Ιχθυόσκαλα. Εκεί βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι είναι στη διοίκηση του ΕΣΑΚΕ. Βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν συνεντεύξεις. Βρέθηκαν δημοσιογράφοι οι οποίοι κατέγραψαν τα γεγονότα αυτά. Και φυσικά δόθηκαν και οι διαπιστεύσεις. Αυτά όλα την Παρασκευή το μεσημέρι. Το All-Star Game, όπως βλέπετε, είχε και ωραία εδέσματα. Και λέμε εδέσματα ψαρικά, έτσι. Κάτι που να μην παίρνουν κιλά. Δεν είναι κακό που τα λέμε, απλώς το επισημαίνουμε. Σίγουρα αυτή η διοργάνωση, όπως είπαν οι διοργανωτές, τόσο ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, όσο και οι καλεσμένοι τέλος πάντων, είπαν και ο Σπυράκος μας. Είπαν λοιπόν ότι εμπιστευόμαστε την Πάτρα για αυτή τη μεγάλη διοργάνωση και τις επόμενες μέρες οι άνθρωποι του Απόλλωνα, και λέμε ο πρόεδρος ο κ. Μορφέτας, το διοικητικό του συμβούλιο, οι αθλητές παλέμαχοι που βλέπετε, Έλληνες και ξένοι, πατρινοί και μη, οι οποίοι βρέθηκαν το Σάββατο το απόγευμα, δικαίωσαν λοιπόν τους ανθρώπους που την προηγούμενη μέρα έλεγαν ότι εμπιστευόμαστε τον Απόλλωνα και τους πατρινούς φιλάθλους που έπαιξαν αυτό το, πώς να το πούμε, τους αγώνες. Όμως, αγώνες δεν έγιναν μόνον τα παιδιά, οι μεγάλοι, οι μικροί, είχαμε και τσιλίγκες, όπως τις βλέπετε, οι οποίες προκάλεσαν, μην παρεξηγηθώ, με το χορευτικά τους, με τις κινήσεις τους και όλα αυτά τα πράγματα, το φύλαθλο κόσμο. Αυτές είναι οι τσιλίγκες, οι οποίες αυτές ανήκουν στον Ολυμπιακό. Είναι δηλαδή στο γκρουπ του Ολυμπιακού. Να πούμε λοιπόν ότι το Σάββατο το πρωί έγινε και ένα επιμορφωτικό σεμινάριο προπονητών και μάλιστα πριν το παιχνίδι, το κύριος παιχνίδι που θα το δείτε, είχαμε μαθήματα ζωής με αμαξίδια. Αυτό ήταν που συγκίνησε περισσότερο τους 4.005 που βρέθηκαν στο κλειστό του Απόλλωνα. Και μιλάμε για τη δεύτερη μέρα, όπου έγιναν, εντάξει, το μεγαλύτερο έτσι γεγονός. Εσείς βλέπετε εικόνες από την πρώτη μέρα του Σαββάτου, από τους παλέμαχους, και φυσικά τόσο ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, ο κύριος Γιώργος Χαλβατζάκης, και κάποιοι άλλοι παράγοντες που βρέθηκαν εκεί, όπως είπαμε, και από το ΕΣΑΚΕ και από τους προπονητές, έδωσαν τα συγχαρητηριά τους στους διοργανωτές. Εσείς βλέπετε πολύ κόσμο, ναι κύριε Πεφάνη, με τις όμορφες σου συναδέλφισες, κύριος Τζέμος, κύριος Πετρόπουλος, κύριος Κολυρόπουλος, όλοι αυτοί λοιπόν ήσαν
το Σάββατο το απόγευμα είχαν την τιμητική τους. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στο κλειστό, πίσω δηλαδή του Απόλλωνα, στα βοηθητικά, αν θέλετε, εκεί λοιπόν, υπήρχαν και μεταφερόμενες μπουτίκ, αν θέλετε να το πούμε λίγο έτσι, οι οποίες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Απόλλωνα, που είχαν διάφορα μπρελό, κασκόλ και ήσαντε και μάλιστα και τα κύπελα, 4 κύπελα από τις ευρωπαϊκές, από τα ευρωπαϊκά κύπελα που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Εδώ βλέπετε το περίπτερο του Απόλλωνα. Μόνο περίπτερο δεν ήταν, με όμορφες κούκλες, παρουσίες και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μια μελαχρινή, μια ξανθιά, στο περίπτερο λοιπόν του Απόλλωνα. Αυτό λειτουργήσε και τις 2 μέρες, και το Σάββατο και την Κυριακή. Σίγουρα αρκετός κόσμος πέρασε από εκεί, πήρε διάφορα αναμνηστικά και από το All Star Game και φυσικά αναμνηστικά των μεγάλων ομάδων. Εσείς βλέπετε εικόνες από αυτό το All Star Game. Και φυσικά αστυνομικοί παρακολουθούσαν και με διακριτικό τρόπο. Και εδώ βλέπουμε 2 όμορφες παρουσίες από την Ηλία. Μία Πυριώτισσα και η άλλη από του Λάλα. Και ο κύριος Βασιλόπουλος το πουράκι του πάει, είναι δυνατόν να υπάρχει και με, πατατάκια, αν είναι δυνατόν. Και όμως εδώ εσείς βλέπετε τις 2 δεσποινίδες. Μία από τον πύργο, όπως είπα. Καλά, καλά. Μια μητέρα. Εδώ ο άνθρωπος, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την επιμέλεια φύλαξης Αλφα Ελλάς σε κυριτάδες. Εδώ βλέπουμε τον κύριο εκεί με τη σύντροφό του, την Ξανθιά. Εδώ βλέπουμε τους αστυνομικούς. Καλά. Ό,τι ήθελες έβλεπε. Καλά. Μη μου πείτε τώρα. Όχι, παίζουμε. Εσείς βλέπετε εικόνες από την δεύτερη μέρα τώρα που έγινε το Έλα να δεις. Σας αφήνουμε να τις απολαύσετε.
Αυτά λοιπόν στο All Star Game της Πάτρας. Όμως υπάρχει ένα μικρό βιντεάκι να δείτε τι έκανε ο Αμερικανός Πέτι Γουέιτ που τραγούδησε φωτιά με φωτιά για τον Κιάμο, του Κιάμου. Πάμε να το δούμε. Αυτός είναι αθλητισμός και διασκέδαση. Να λοιπόν πόσο ωραία πέρασαν οι πατρινοί και όχι μόνο φίλαθλοι που βρέθηκαν στην Πάτρα το διήμερο για το All Star Game. Και του χρόνου, παιδιά. Άλλωστε, στην Πάτρα ακούγεται ότι η διοίκηση του μπάσκετ, του ΕΣΑ και του All Star εμπιστεύονται πλέον τους ανθρώπους γιατί έδειξαν και κόσμια συμπεριφορά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε άλλο. Να αλλάξουμε άθλημα και πάμε πού? Στο βόλεϊ. Πάμε να δούμε. Δεν είχαμε πολλές δραστηριότητες στο βόλεϊ, είχαμε όμως ένα παιχνιδάκι ανδρών. Πάμε να το δούμε, σας παρακαλώ. Ένα παιχνιδάκι μεταξύ της ΕΑΠ και του Απόλλωνα. 2-3 σετ, μια μεγάλη νίκη για τον Απόλλωνα. Τα σετ 20-25, 15-19, 25-15, 16-25 και 15-7. Χρειάζεται και η τύχη. Και η τύχη και η ικανότητα. Σίγουρα στο tie break η ομάδα του Απόλλωνα κέρδισε, όπως είπαμε, τη νέα 15-7. Όλα αυτά γίνανε στο πιστό της ΕΑ. Αυτά τα πρωταθλήματα που είναι τοπικά, η ΕΣΠΕΠ λόγω καρναβαλιού, λόγω των απόκρεων, έχει σταματήσει τις δραστηριότητες το Σαββατοκύριακο. Μόνο κανένα δύο εξαιρέσεις. Πάμε στην κάρτα μας να δούμε τι έκανε η Παναχαϊκή με τη Θεία, η οποία Θεία είναι της Λαμίας, κέρδισε 3-1 σετ, αλλά το πρώτο σετ το πήρε η Θεία Λαμίας 27-25, 16-25, 21-25, 19-25. Αυτά έγιναν για την Παναχαϊκή. Ο αθλητικός δικαστής βρέθηκε στο χθεσινό παιχνίδι που έκανε με την Ολυμπιάδα, αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι για την επόμενη αγωνιστική. Και ως εκ τούτου λοιπόν τα έχουμε καταγράψει και την επόμενη Παρασκευή θα τα δείξουμε. Πάμε στην επόμενη κάρτα μας να δούμε τι έκανε η Ολυμπιάδα. Η Ολυμπιάδα δεν είχε αγωνιστική δραστηριότητα, δεν έπαιξε και είχε ρεπό. Να φύγουμε λοιπόν και από την Ολυμπιάδα και να πάμε στον Ερμή Πάτρας, ο οποίος ήταν να παίξει μέσα στην Πάτρα με τον Ιωνικό Σάμου, ο οποίος Ιωνικός δεν κατέβηκε, κέρδισε το παιχνίδι 3-0 άνευ αγώνα. Και πάμε στην επόμενη κάρτα μας να δούμε τι έκαναν ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Ιωαννίνων, να τη δούμε και αυτή την κάρτα, και να πούμε λοιπόν όπου έπαιζε στον Γαλαξία και έχασε 3-1 σετ.
να φύγουμε και να πάμε στην επόμενη κάρτα μας να δούμε τι έκανε ο Πανβοχαϊκός, όπου έπαιζε μέσα στο γήπεδό του με την νίκη Αιγινίου, την οποία νίκη κέρδισε 3-1. Πάμε και στο γυναικείο να δούμε την επόμενη κάρτα. Ακρίτας κάτω της Καλαμάτας τι έκανε. Έπαιζε στην Ηλιούπολη, επάνω στην Αθήνα με το Γυμναστικό Σύλλογο Ηλιούπολης και έχασε 3-0 σετ. Τα σετ 25-13, 25-17, 25-19. Και σε ένα άλλο παιχνίδι ο Ηρακλής Ιωαννίνων έπαιζε με τον Φιλαθλητικό, τον οποίο τον κέρδισε 3-1 σετ. 25-22, 25-20, 17-25 και 25-18. Να φύγουμε να αλλάξουμε άθλημα και πού να πάμε, στο handball. Πάμε. Γυναικείο handball δεν είχε την προηγούμενη εβδομάδα, απλώς είχε τον τελικό. Να δούμε την κάρτα, όπου η Φέτα Ήπειρος, αναγέννηση Άρτας, έπαιζε με τη Νέα Ιωνία. Η Νέα Ιωνία κέρδισε τον 27ο τελικό, 23-18. Τα δεκάλεπτα, 2-4, 3-6, 8-11, 12-13, 17-17, 18-23. Αυτός ήταν ο 27ος τελικός, ο οποίος τελικός αυτός έγινε στο Αμίντεο με πάρα πολύ κόσμο και αξίζουν συγχαρητήρια και στην πόλη του Αμίντεου και γενικότερα, διότι παίχθηκε ένα πάρα πολύ καλό χάτμπολ. Το ευχαριστήθηκαν οι φίλαθλοι που πήγαν και μην ξεχνάμε ότι το Αμίντεο είναι η ομάδα, πρώτη ομάδα που ξεκίνησε το χάτμπολ από την Μακεδονία. Να πάμε στο αντρικό χάτμπολ και πάμε να δούμε την πρώτη μας κάρτα. Να πούμε λοιπόν ότι η Ακαδημία των Σπών έπαιζε με τα Βρυλίσια και τα οποία τα κέρδισε 33-28. Πάμε και στην επόμενη κάρτα να δούμε τι έκανε ο Πήγασος Αιγίου, ο οποίος έπαιζε μέσα στο γήπεδό του και έχασε, ναι έχασε μέσα στο γήπεδό του από την Δικαία Νέας Ιωνίας 22-26. Αυτή σίγουρα η ήττα έφερε προβληματισμό, απομάκρυνε τον Πήγασο από τις πρώτες βαθμολογικές θέσεις, μια και ο Πήγασος Αιγίου από το ξεκίνημα της χρονιάς είχε στόχο την άνοδο στην Α1 κατηγορία. Πάμε και στην επόμενη κάρτα να δούμε λοιπόν τι έκανε ο Ποσειδώνας Λουτρακίου, ο οποίος έπαιζε στη Χάν Θεσσαλονίκης. Να πούμε λοιπόν ότι έχασε 31-23. Πάμε και στην επόμενη κάρτα να δούμε τι έκανε ο Διομήδης, ο οποίος Διομήδης έπαιζε με τον Δούκα στο τέρμπι κορυφής και τον οποίο τον κέρδισε, ναι, 30-23. Τα δεκάλεπτα, 2-5, 6-10, 8-17, 11-20, 17-27 και 23-31. Σήμερα λοιπόν η ομάδα του Δούκα έπαιζε στο Άργος με τον ΠΑΟΚ. Τα αποτελέσματα και τα σχόλια για αυτό το παιχνίδι την επόμενη Παρασκευή. Να φύγουμε και να αλλάξουμε άθλημα και να πάμε πού, στο πόλο. Πάμε να δούμε. Δεν είχαμε πολλές δραστηριότητες στο αντρικό ή στο γυναικείο πόλο. Απλώς είχαμε ένα παιχνίδι χθες, προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, να δούμε σας παρακαλώ την κάρτα, όπου ο Ναυτικός Όμιλος Πάτρας ιτήθηκε από την Ηλιούπολη 27-6. Τα 8 λεπτά, 5-1, 9-2, 5-2 και 8-1. Εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ότι χθες έπαιζε ο Ολυμπιακός Πειραιός με το Αργοστόλι, το οποίο τον κέρδισε το Αργοστόλι, ο Ολυμπιακός 14-4. Τα 8 λεπτά, 2-1, 2-1, 5-0 και 5-2. Να φύγουμε λοιπόν
και από το πόλο. Και πού να πάμε, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα αθλήματα. Πάμε να τα δούμε. Πάμε τώρα να δούμε μερικά από αυτά τα αθλήματα. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα μας και να δούμε τι έκαναν οι Πάνθυρες στο baseball. Υπάρχει λοιπόν ένα σύλλογος Πάνθυρες baseball στην Πάτρα, στο οποίο οι οποίοι μάλλον την Κυριακή το πρωί, στο αθλητικό τους κέντρο όπου προπονιούνται και γίνονται οι αγώνες, στον Ταλούς, ναι, εκεί υπήρχαν, κάνανε μία εκδηλωσούλα, δηλαδή το τσίκνησαν. Εδώ ήμασταν στην αρχή, πήγαμε ήδη με το καφεδάκι μας, μας κέρασαν οι άνθρωποι, τους ευχαριστήσαμε και τους ευχαριστούμε και βρέθηκαν μαζί να περάσουν έτσι μία όμορφη μέρα όπως ήταν η προηγούμενη Κυριακή των Απόκριων. Κύριε Νίκο μας, με το καπελάκι μας και με τα γυαλιά, πάντα τέτοια και ευχόμεθα να συνεχίσετε να καλλιεργείτε με την αγαπημένη του, είναι ξένη, δεν είναι Ελληνίδα, και φυσικά διάφοροι αθλητές που βρέθηκαν εκεί ασχολήθηκαν να προπονιούνται, να παίξουν και όλα αυτά τα πράγματα. Αξίζουν συγχαρητήρια και Νίκο, σε εσάς και στην συνεργατησά σας, στην συνεργό σας, που καλλιεργείτε επάξια το baseball. Και εσείς, κύριε Μάριο, πιο ναι μεν τρυφερά τα φιλιά, αλλά να είστε προσεκτικοί, διότι ο αθλητικός δικαστής τα καταγράφει. Όμως, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, στην Ηλία, πάμε να δούμε μερικές εικόνες, έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Bad Beaton και εδώ πλέον το Παναγιώτη Πετρούπο, έναν προπονητή της ομάδας Ιδρύσης του Φιλανδικού, ο οποίος εδώ στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση ανέπτυξε πώς έγινε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Bad Beaton. Ηλικίες 15 και 17 ετών. Σίγουρα βρέθηκαν τους 150 αθλητές και μάλιστα η διοίκηση θέλει να ευχαριστήσει τους αντιδημάρχους, τον κύριο Βασίλη Παπαδόπουλο, τον κύριο Γιάννη Αρχιλόπουλο, τον πρόεδρο του σταδίου και φυσικά τους υπαλλήλους, όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν αυτές όχι μόνο τις δύο μέρες που έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά γενικότερα και πριν γίνουν, εδώ που βλέπετε, και πράγματι αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που φέρνουν τις διοργανώσεις στην Πάτρα. Εσείς βλέπετε εικόνες του Πανελλήνιου Πρωτάθλημα και όπως είπαμε βρέθηκαν εθνικές ομάδες από όλη την Ελλάδα σε αυτές τις ηλικίες για να παίξουν και δείχνει ότι πράγματι οι εθνικές μετέχουσες των ομών μπορούν όταν υπάρχουν κλειστά και καλά έτσι στάδια να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις, να γίνονται μάλλον τέτοιες δηλώσεις. Και σίγουρα αξίζουν συγχαρητήρια που είχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να πετύχουν όλες αυτές οι δραστηριότητες όχι μόνο του μπάντμιντον αλλά και γενικότερα ό,τι γίνεται στο κλειστό Γιώργο Βασιλακόπουλος. Αυτά για σήμερα. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή αφού πρώτα σε